Πάμε να μιλήσουμε τώρα για ποδόσφαιρο, για μπάλα. Είναι εδώ μαζί μου ο Ανδρέας Λόλος, συνεργάτης, αθλητικός συνεργάτης του ITV. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Ανδρέα, ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννενα, πριν λίγο τελείωσε το παιχνίδι, 2-0. Ναι. Αποκλειστήκαμε, ο ΠΑΣ Γιάννενα αποκλείστηκε, νομοτελειακό αποτέλεσμα, έτσι, 2-0, ναι, στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, εκεί στο... Όπως το πει κανείς, Βλάση. Νομοτέλεια, όπως, τώρα όπως μπορούσαμε να προκριθούμε κανείς με αυτή την ομάδα, μπορούσαμε να προκριθούμε με ένα παιχνίδι. Ναι, και με Διαμαντόπουλο, διευθυντή της σχολής Μελισανίδη. Τέλος πάντων. 2-0, λοιπόν, αποκλεισμός. Για πες. 2-0, θα σου πω. Πρώτο λεπτό, υπάρχει ένα καλό σου του Παμλίδη, αλλά άστοχο στο πρώτο λεπτό για τον ΠΑΣ, και στο έκτο λεπτό ο Πριόρ κάνει μια σταθή απόκρουση. Mm. Η μπάλα φεύγει μπροστά, ενώ θα μπορούσε να την μπλοκάρει ή να την βγάλει κόρνερ, και πλασάρει ο Ναρός Κοσίδης σε άγκιο τέρμα και κάνει το 1-0. Το πρώτο ημίχρονο, mm, δεν υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό ούτε από τον ΠΑΣ ούτε από την ΑΕΚ, θα μπορούσα να πω. Μόνο ο τραυματισμός του Πριόρ, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει και την Κυριακή. Έξω ο Πριόρ. Έξω ο Πριόρ, μέσω ο Νεαρός Αθανασίου. Νεαρός Αθανασίου, ο οποίος έδειξε καλά δείγματα, έτσι. Πολύ καλά δείγματα σήμερα. Όσο έπαιξε μετά τον τραυματισμό του Πριόρ, δηλαδή. Ναι. Μετά το ταράκολο που έπαθε ο Νεαρός στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, και τα λάθη για τους τερματοφύλακες, ειδικά για τους τερματοφύλακες. Πολλά λάθη κάνουν. Και μεγάλη τερματοφύλακες. Λοιπόν, και μεγάλη, ακριβώς. Για να δούμε ο Αθανασίου. Καλά στοιχεία. Μπορεί να του βγει του Αθανασίου. Συνήθως οι τερματοφύλακες αρπάζουν μια ευκαιρία και κάνουν. Μακάρι αυτό, να αρπάξει, αυτό είναι 23 να χρονών. Να δούμε. Okay. Ειδικά έκανε σε μια απόκρουση. Mm. Εντάξει, στο τελευταίο λεπτό έκανε επίσης μια σημαντική απόκρουση. Ωραία. Από πολύ κοντά, αλλά έκανε μια πολύ καλή απόκρουση σε πλασέ στο γάμα του Αραούχο, ναι, μια εκπληκτική πραγματικά απόκρουση, αφού ο Αραούχο τραβούσε τα μαλλιά του, γιατί πίστευε ότι η μπάλα πηγαίνει μέσα. Ωραία. Ας λοιπόν ελπίσουμε ότι δεν ήταν έτσι εκλάμψεις, ναι, ότι έχει αυτό το παιδί, έχει άστρο. Ας ελπίσουμε ότι μπορεί να είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Ακριβώς. Στο 20 λεπτό έγινε ο τραυματισμός του, ναι, Πριόρ. Ναι. Αμφίβολος είναι και ο Σούλιζης για την Κυριακή, για το, και με τον Ιωνικό, ναι, okay, ο οποίος δεν κατέβηκε την αποστολή στην Αθήνα. Η οποία η αποστολή να σημειωθεί θα μείνει στην Αθήνα για τον αγώνα με τον Ιωνικό. Δεν θα είναι πίστα για να ανακατεύει, δεν έχει νόημα. Ναι, σωστό. Λοιπόν, και συγχρόνως ο Σούλης θα κατέβει, λένε, την Παρασκευή, αν δουν ότι είναι καλύτερα. Μάλιστα. Και πιθανόν να είναι ο Σούλης, πιθανόν. Πώς αλλιώς, πότε φάγαμε το δεύτερο γκολ? Το δεύτερο γκολ με πέναλτι, ναι, στο 67. Ωραία. Λοιπόν, με πέναλτι του Μάντολου. Θα πω, Βλάση, όμως, μια κρίση για το πέναλτι, ναι, ότι ναι μεν ο Καραχάλιος, η μπάλα είναι μπροστά από τον Καραχάλιο, από πίσω του είναι ο Ηλίασον, ο παίκτης της ΑΕΚ, ναι, τον τραβάει λίγο ο Καραχάλιος, παράλληλα όμως ο Ηλίασον σπρώχνει τον Καραχάλιο. Θα μπορούσε, η μπάλα κυλούσε για να βγει out, ήταν αδύνατο να την προλάβει ο Ηλίασον, θα μπορούσε ο διευθυντής να το αποφύγει και να μην δώσει το πέναλτι. Και μάλιστα σε ένα χρονικό σημείο που ο ΠΑΣ ανέβαινε, θα έλεγα ότι κυριαρχούσε εκείνη την ώρα στο γήπεδο, το τελευταίο δεκάλεπτο, μάλιστα, από το 55 και μετά. Και δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και δεν ξέρεις τι μπορούσε να γίνει. Ναι, σε αυτό, εντάξει, το επίπεδο είμαστε τώρα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Η μπάλα είναι στρογγυλή. Έτσι, σωστό. Να σημειώσω ότι ήδη είχαν γίνει οι αλλαγές Ροσέρο στο 55, ναι, Ροσέρο και Λόλης, ο οποίος, ναι, έδειξε πολύ καλά στοιχεία ο νεαρός. Αριστοδροπόδωλος ο Λόλης έκανε κάποια πολύ ωραία πράγματα, ωραία, μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, στη θέση των Παμλίδη και Μορέιρα. Πιθανόν Παμλίδη και Μορέιρα τους έχει για βασικούς, okay, ο κύριος Τάικος για την Κυριακή. Αλλά ειδικά μετά το 55 και τις αλλαγές των Ροσέρο και Λόλη, ανέβηκε η ομάδα και θα έλεγα ότι πήγαινε καλά, αλλά δέχτηκε αυτό τον γκολ από πέναλτι και τελικά τελείωσαν όλα. Αποκλειστήκαμε, νομοτελειακά επιμένω εγώ. Θέλω να δούμε κάποιες άλλες εκπλήξεις τώρα και θέλω να εστιάσουμε πρώτα απ' όλα στο ότι η Κηφισιά νίκησε τον Όφη 1-0. Βεβαίως. Κηφισιά, Όφη, να το ξαναπώ, 1-0, για να το συνειδητοποιήσουμε. Ναι. Μιλάμε για αυτόν τον Όφη που έφερε χ εδώ 2-2 πριν από ελάχιστες μέρες στο Ζωσιμάδες. Ναι. Τον Όφη που δεν μπορέσαμε να νικήσουμε εμείς στο Ζωσιμάδες, τον νίκησε η Κηφισιά. Τον νίκησε η Κηφισιά. Ποια είναι η Κηφισιά? Η Κηφισιά υπάρχει ποδοσφαιρικά, η Κηφισιά? Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία παίζει στην Super League 2. Εντάξει. Στη Β' Εθνική, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, ανέβηκε τα τελευταία χρόνια στη Β' Εθνική. Έχουν οικονομική άνεση, φαντάζομαι μπορεί να έχουν και Κηφισιά. Α, μέχρι ένα σημείο όμως. Μέχρι ένα σημείο. Κηφισιά, Όφη, 1-0. Και αποκλεισμό του Όφη. Και πρώτο επίσημο αγώνα τη ομάδα τη Κηφισιά. Δεν είχε δώσει άλλο επίσημο παιχνίδι. Αυτό το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Και τελικά ο Νόμπλια αναγκάστηκε και έβαλε όλου του παίκτε σχεδόν του βασικού που είχε πάρει μαζί του. Και το χάσε το παιχνίδι όμως. Αλλά έχασε ένα παιχνίδι με ένα γκολ του νεαρού Κουιρουκίδη. Όποιο ξέρει ιστορία στο ποδόσφαιρο, ναι, το όνομα Κουιρουκίδης θυμίζει ένα πολύ μεγάλο παλιό παίχτη, ναι, του ΠΑΟΚ.
περίπου και πώς το είπες, αυτό είναι ο Κουλουρουκίδης. Κουλουρουκίδης. Α, γι' αυτό το θυμάσαι, δεν είναι ο Κουλουρουκίδης. Ναι, εκπληκτικό εξτρέμ. Μάλιστα. Πριν τον Κούδα, ο θρύλος του ΠΑΟΚ ήταν ο Κουλουρουκίδης. Μ' αρέσουν αυτοί οι συνειρμοί σου, Ανδρέα. Γουστάρω αυτούς τους συνειρμοί σου. Λοιπόν, άλλες εκπλήξεις είχαμε στο κύπελο. Κηφισιά, Όφη 1-0. Είχαμε Καλαμάτα Πανετολικός 2-2 στον κανονικό αγώνα. Και τελικά στα πέναλτι πέρασε η ομάδα της Καλαμάτας. Αποκλείστηκαν οι γείτονες. Αποκλείστηκαν οι γείτονες και μάλιστα θα μπορούσαν και να αποκλειστούν και. Από τη Μαύρη Θύελλα. Από τη Μαύρη Θύελλα, η οποία βέβαια άκουγα χθες στο ραδιόφωνο. Η φιλαθλή της είναι σε πολύ καλή ευθυμία και κατάσταση. Έχουν 23 χρόνια να ανεβούν στην Α' Εθνική. Το δικαιούνται γιατί είναι μια ομάδα με ιστορία. Η Μαύρη Θύελλα. Έτσι είναι. Ναι. Και Κηφισιά. Έχει κολλήσει το μυαλό μου. Κηφισιά είναι ελάχιστη, μετρημένη στα δάχτυλα. Και μάλιστα δεν παίζουν και στην Κηφισιά. Παίζουν στο γήπεδο της Κεσαριανής, του Εθνικού Αστέρα. Κάτι σαν ουδέτερο γήπεδο δηλαδή ήταν αυτό που αποκλείστηκε. Τι να ποδόσφαιρο στην Κηφισιά, τίποτα πόλο με άλογα μπορεί να παίζουν. Ποδόσφαιρο να παίζουν στην Κηφισιά και να. Κάνα πόκι επί χώρου κλπ. Okay, ναι. Λοιπόν, ένα επίσης αποτέλεσμα που έκανε έκπληξη. Η Παναχαϊκή δέχτηκε 5 γκολ στις Σέρες, 5-2 στην παράταση, 2-2 ο κανονικός αγώνας και πέρασε ο Πανσεραϊκός. Σάρασε ο Πανσεραϊκός. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, αυτές ήταν οι εκπλήξεις. Λάρισα Λεβαδιακός 1-2, να πούμε για τις ομάδες. Την ιστορική Λάρισα και το Λιβαδιακό ομάδα Α' Εθνικής που πέρασε στη Λάρισα και εικόνα. Έχουμε μια είδηση, μου φέρνεις μια είδηση καλή της τελευταίας στιγμής, καθώς ξεκινά το ερασιτεχνικό, επιτέλους ξεκινά το ερασιτεχνικό. Είναι πολύ καλή είδηση για πολύ κόσμο μας ακούει. Βέβαια. Ναι. Είναι μια πολύ καλή είδηση, ευτυχώς. Τελικά φάνηκε ότι ρίχνουν νερό στο κρασί του σε δύο αντιμαχόμενες εντός παρενθέσεως πλευρές. Μπαλτάκος, Αβγιανάκης. Ακριβώς. Ποιος είναι ηττημένος τώρα, έκανε πίσω ο Μπαλτάκος. Θα έλεγα ότι και οι δύο κάνανε πίσω, περισσότερο έκανε ο Αβγιανάκης. Ο Αβγιανάκης. Δεν τηρείται αυτό. Προεκλογική χρονιά είναι. Ναι, προεκλογική χρονιά είναι. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ σήμερα λοιπόν αποφάσισε επίσημα κάτι που αναμενότανε. Φαινόταν από τη Δευτέρα. Να ξεκινήσει το ερασιτεχνικό. Ακριβώς. Πότε ξεκινάει, Ανδρέα? Ξεκινάει λοιπόν το Σαββατοκύριακο η Α' Εραστεχνική, βεβαίως. Προχωράει κανονικά η Α' Εραστεχνική και τη Δευτέρα γίνεται η κλήρωση κυπέλου της ΕΨΥΠ για τη Β' και τη Γ' κατηγορία. Οι ομάδες της Α' θα μπουν στην επόμενη φάση της Α' Εραστεχνικής, εδώ της τοπικής. Κλήρωση λοιπόν για το πρωτάθλημα της Β' και της Γ' κατηγορίας. Και του κυπέλου τη Δευτέρα που μας έρχεται. Στην ΕΨΥΠ. Να ξεκινήσει αυτό. Γιατί πολλοί κόσμος και φίλοι ανυπομονούσαν. Ακριβώς. Δεν ξέρουν τι να κάνουν τα Σάββατα, τις Κυριακές. Ακριβώς. Προβλήματα. Ακριβώς. Για όποιον θέλει για το πρόγραμμα, επικοινώνησα με την ΕΨΥΠ. Μου είπε ο Νίκος εκεί, ο Παπαδημητρίου, υπεύθυνος ο γραμματέας, ότι είναι γνωστό βέβαια το 3W με μικρά γράμματα. 3W. Με μικρά αγγλικά γράμματα ΕΨΥΠ.gr. Εκεί είναι όλο το πρόγραμμα. Για την Α' Εραστεχνική. Epsip.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Epsip.gr. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Δεν ξέρω, έχουμε εξελίξεις με αυτή την υπόθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, με την υπόθεση Γεωργίου, που τώρα ζητούν να αφαιρεθούν βαθμοί από τον Μπας Γιάννενα. Από τον Μπας, έχουμε καμία εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση που φαίνεται ότι θα την κερδίσουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει. Και εγώ έχω την εντύπωση ότι θα την κερδίσουμε. Δεν θα έχει θέμα ο Μπας Γιάννενα. Είναι μια υπόθεση η οποία ανάγεται. Στο 2011 με 2013, τότε έπαιξε ο Φώτης ο Γεωργίου, καταγόμενος από την Πρέβεζα στην ομάδα του ΠΑΣ. Υπάρχει μια οφειλή 7.000 δραχμών. Υπήρχε και βιάστηκε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να στείλει το θέμα στη Σούπερ Λίγκα, στην Πειθαρχική Επιτροπή της Σούπερ Λίγκα. Γιατί, για να πω, να εξηγήσω στον κόσμο, Βλάση, το ξέρουν βέβαια οι περισσότεροι, ότι πειθαρχικά πηγαίνει στην πρωτοβάθμια επιτροπή, σαν πρωτοβάθμια επιτροπή στην επιτροπή της Super Linga και μετά εφετειακά πηγαίνει στην ΕΠΟ. Ωραία. Λοιπόν, το ζήτημα, το θέμα είναι ότι. Έχει διευθετηθεί το θέμα. Μου έλεγε και προηγούμε, το έχουμε ξαναπεί. Έτσι. Έχει διευθετηθεί το θέμα. Αλλά. Και μάλιστα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το έστειλε και στην ποινική δικαιοσύνη, αναζητώντας ποινικές ευθύνες, αλλά βιάστηκε γιατί. Ενώ, έχει πληρωθεί ο Γεωργίου.
Έχει πληρωθεί ο Γεωργίου. Μάλιστα. Έχει δηλώσει ο Γεωργίου ότι πληρώθηκε. Και ότι δεν έχει καμία. Και για μένα το ιδανικότερο θα ήταν να πάρουν και τον Γεωργίου μαζί στην Επιτροπή να καταθέσει και να προσωπικά το και σωστά, να το ρίξουν στα μούτρα που λένε. Και ότι δικηγορικά. Δεν μπορούν να συνέχεια. Στο γιατί είσαι και δικηγόρο. Σωστή συμβουλή είναι αυτή. Βεβαίως. Να έρθει σαν μάρτυρα εκεί και να δηλώσει και να βγουν και όλοι, όλο ο τύπο να βγει και να του κάνει ρεζίλη κατά κάποιο Μάλιστα. τρόπο. Τι συμβαίνει με την Επαγγελματική Επιτροπή Αθλητισμού. Να σου πω εγώ, Βλάση. Δεν μα γουστάρει. Να σου πω, φαίνεται καθαρά ότι δεν μας γουστάρει. Πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγους μήνες, έγινε μεγάλο θέμα με τον στοιχηματισμό του Κουτσοσπύρου. Του ενός παράγοντα παλιού παίκτη του Παζιάννα, του Πανετολικού. Το οποίο πέρασε στον Τούκου εντελώς. Αθώθηκε ο Πανετολικός. Αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τελικός κυπέλου. Μεγάλα επεισόδια. Ναι. Έτσι. Αθώθηκαν και οι δύο. Ωραία. Αυτό λοιπόν, είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν με εκπλήσεις. Για αυτούς δεν τρέχει τίποτα. Έτσι, για τον Μπάς Γιάννενα με το παραμικρό, πέρυσι είχαμε άλλη ιστορία με τη μεταβίβαση των μετοχών. Μάλιστα. Φέτος έχουμε άλλη και τουλάχιστον δημιουργείται ένα θέμα όμως, Βλάση, με το ψυχολογικά στην ομάδα. Έχουμε που έχουμε θέματα, αυτό μας έλειπε τώρα. Έτσι, είναι στραβό το κλίμα όπως λέει και ο λαός, αυτό μας έλειπε τώρα. Λοιπόν, καλά, εντάξει. Δημιουργείται μια ανασφάλεια. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, και να πω ότι συγχαρητήρια στον κύριο Καρπετόπουλο, ο οποίος πήρε σαφή θέση στην Super Bala Life στο Μέγκα, υπέρ του Πας Γιάννενα, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να κυνηγάς μια ομάδα για χρέη 7.000 Το οποίο τα έχουμε δώσει κιόλας, τέλος πάντων έχουμε μια διευθέτηση. Μάλιστα. Και μετά από 10 χρόνια στο Καρπετόπουλο. Ωραία η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Γυρίζουμε ξανά όμως στο αγωνιστικό. Ιωνικός Νικαίας παίζουμε στην επόμενη αγωνιστική. Τώρα ούτε ο Ιωνικός έχει ομάδα. Τώρα μπορούμε να κερδίσουμε στην Ήγεια, έτσι, Ανδρέα. Το Σάββατο στο Χαριλάου, στο Κλεάνδης Βικελίδης, ο Ιωνικός προηγήθηκε 0-1. Έχασε και δύο καλές ευκαιρίες να κάνει το σκορ 0-2 με τον Άρη. Έδειξε καλά στοιχεία. Μενταλιτέ, έδειξε προσωπικότητα ποδοσφαιρική. Δεν είναι αμιλητέα ποσότητα, θα Γιατί έλεγα. Γιατί εγώ την έχω σαν μια ομάδα λίγο χειρότερη από τον ΠΑΣ σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω να συγκρίνω. Κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ναι. Να σου πω κάτι. Ο ΠΑΣ υστερεί πολύ αμυντικά, Βλάση. Μάλιστα. Έτσι, αυτή τη στιγμή. Αμυντικά στο κέντρο και επιθετικά. Μέσω επιθετικά. Όχι, μεσοπιθετικά νομίζω ότι είναι καλός. Δεν θα έλεγα ότι στερεί αυτά. Ωραία. Αμυντικά έχει δεχτεί 17 γκολ. Τα περισσότερα. Σε πόσα παιχνίδια. Σε 8 παιχνίδια. Αλλά επιθετικά, μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα που ο ΠΑΟΚ έβαλε 2 γκολ στον Ολυμπιακό και τα έκανε 9, επιθετικά είχε βάλει 7 γκολ, 7 είχε βάλει και ο ΠΑΟΚ. Κάνουμε κάποιες συγκρίσεις, ας πούμε. Έτσι. Τώρα έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε στον Ιωνικό. Ο Ιωνικός έχει δώσει μεγάλη σημασία στον αγώνα, τον θεωρεί τελικό. Λέει, επειδή και φοβάται κιόλας ότι μπορούν να πάνε και πολλοί υπηρώτες φίλαθλοι μέσα στο γήπεδο. Που πρέπει να πάνε, ναι. Πρέπει γιατί να πάνε, αλλά. Πολλοί υπηρώτες στην Αθήνα, ναι. Εισιτήρια όμως δεν δίνει. Α, δεν δίνει ο Ιωνικός. Μόνο στους κατόχους διαρκείας. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή λένε ότι θα περάσουν μόνο οι κάτοχοι των διαρκείας. Τώρα, αν βρουν τον τρόπο και να περάσουν κάποιοι υπηρώτες φύλαθλοι μέσα και ενισχύσουν την ομάδα, γιατί θα κατέβαιναν και κάποιοι από εδώ, αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Λοιπόν, και αυτό το κόλπο τώρα δεν δίνω εισιτήρια στην αντίπαλη ομάδα. Αυτό είναι τραγικά, Ανδρέα, πράγματα. Αυτά είναι τραγικό, δεν μπάλα αυτό, δεν ποδόσφαιρο αυτό. Χωρίς αντίπαλους φιλάθλους δεν υπάρχει ποδόσφαιρο για έτσι, τι να λέμε τώρα. Βρήκαν το κόλπο τώρα οι Λαμίες και οι Μέν και οι Ιωνικοί έτσι. Και λένε ότι δεν αφήνω τον. Για επεισόδια και τέτοια. Του ποδοσφαίρου είναι να υπάρχει και μια κερκίδα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν είναι ποδόσφαιρο χωρίς τους οπαδούς και των δύο ομάδων μέσα σε ένα γήπεδο. Ακριβώς. Τέλος. Ακριβώς. Λοιπόν, για πες. Να πω συγχαρητήρια στους οπαδούς του ΠΑΣ που πήραν σαφή θέση, όπως και στο Καραϊσκάκι είχαν πάρει και φίλαθλοι του Ολυμπιακού, για βιαστές και παιδεραστές για αυτό το θέμα που γίνεται τώρα. Δεν συζητάμε. Λοιπόν, μάλιστα. Και σαφή θέση και δεν το δώσε άλλα γήπεδα. Το τονίζω. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να συμπληρώσω μόνο κάτι για το ρεστιχνικό. Μάζεψέτα. Βεβαίως. Μόνο κάτι για το αριστεχνικό, για την Πίδο Κόνιτσα που θέλεις να ακούσεις. Κόνιτσα θα λέμε πάντα, γιατί είναι δικιά σου, εντοπιότητα. Έτσι, η επιστροφή έχεις και εσύ κάποιες. Έχω, βέβαια, έχω. Ας πούμε, ρίζεστε. Έχω θείους εκεί. Ναι. Θείους. Η Πίδο Κόνιτσα ανακοίνωσε την επιστροφή του πολύ καλού Ανδρέα Πατσούρα, ένα χαφ από τον Παρακάλαμο. Ζει και δραστηριοποιείται στην Κόνιτσα, ήταν παλιός παίκτης της Κόνιτσας ο Ανδρέας. Καλό να καλωσορίσει λοιπόν, γιατί είναι και πολύ καλός χαρακτήρας. Λοιπόν, το γνωρίζω προσωπικά. Νέα μεταγραφή. Σημαντικό. Έτσι. Σημαντικό χαρακτήρας. Παντού. Και πολύ καλό, πολύ καλό παιδί. Νέα μεταγραφή για την ΑΕΚ Ρανούλας με τον 22χρονο επιθετικό Άγγελο Ασπιώτη από τον Κρόνο Αργυράδων Κέρκυρας. Ένας νεαρός τερματοφύλακας ο Παναγιώτης Ζώης από τον ΑΟ Ανατολής πήγε στο Μέτσοβο. Και ο Πογανάτος Δελβινεκίου
ανακοίνωσε την επιστροφή στην ενεργό δράση του έμπειρου μέσου Κώστα Ντέλα. Σε ευχαριστώ, Αντρέα. Αυτά όσον αφορά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Φαντάζομαι να τα πούμε με νίκη του Πας Γιάννενα μέσα στην Νίκαια. Βέβαια, θα στενοχωρήσω με το φίλο μας τον Θόδωρο τον Ζώτο όμως που θα είναι και στην Νίκαια. Δεν πειράζει. Αν και παραπάνω από όλα είναι Πας Γιάννενα. Πας. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Έγινε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε και μπάσκετ γυναικών. Α1 Πας.